Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε χθες το απόγευμα όπως είχε προγραμματιστεί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στο Βόλιο από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα και τον πρόεδρο του ΙΟΔΗ κ. Χατζηχριστοδούλου με κυρίαρχο θέμα αυτό της ποιότητας των νερών στον παγαστικό. Το μήνυμα που εξέπεμψαν αφού στάθηκαν στους ελέγχους που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα είναι ότι οι βολιώτες αλλά και οι επισκέπτες του νομού μπορούν να κολυμπούν άφοβα στον παγαστικό και ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας τα νερά. Στη συνέντευξη το παρόν έδωσαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ. Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, ο Δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, καθώς και οι Δήμαρχοι Αλμυρού και Νοτίου Πηλίου κ. Εσερίδης και Μιτζικός αντίστοιχα. Τόσο ο κ. Χατζηχριστοδούλος και ο κ. Κουρέτας στάθηκαν στις μετρήσεις που γίνονται συνεχώς όπως επεσήμαναν και τους ελέγχους, με την επισήμανση ότι τόσο οι εντερόκοκοι όσο και τα κολοβακτηρίδια τη δεδομένη περίοδο κινούνται σε μηδενικά επίπεδα. Η δουλειά που έγινε και συνεχίζεται είναι σε βάθος. Αφορά πάρα πολλά σημεία σε γεωτρήσεις και στο δίκτυο στους Δήμους Ρήγα Φεραίου, στους Δήμους Κυλελέα Ραγιάς και στην περιοχή την ευρύτερη. Έχουν πάρθει περίπου 200 δείγματα. Θα σας πει αναλυτικά ο κ. Χατζηχριστοδούλου. Η ποιότητα του νερού είναι εξαιρετική. Έχουν γίνει αυτές οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Θα σας δώσω τα στοιχεία αναλυτικά. Στο δε παγασιτικό έγιναν αναλυτικά πάρα πολλές μετρήσεις. Η ποιότητα του νερού είναι εξαιρετική. Ακούμε μόνο τους θεσμικούς φορείς και όσοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν, πριν πάρουν το λόγο, καλό θα είναι να έρχονται σε επαφή με τους θεσμικούς φορείς, τόσο ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση. Ολοκληρώσαμε τη διερεύνηση του συμβάντος που έγινε στον Αλμυρό. Ήταν μόνο μια συγκεκριμένη γεώτρηση. Ελέξαμε. Ρήγα Φεραίου, συγγνώμη. Να πάμε και τον Αλμυρό. Τι έχει πρόβλημα τώρα. Συγγνώμη. Ρήγα Φεραίου, δε. Λοιπόν, ναι. Και ολοκληρώσαμε τους ελέγχους όλων των γεωτρήσεων, ακόμα και που χρησιμοποιούνται για άρδευση. Με σκοπό να δούμε αν τρέχει κάτι με τον υδροφόρο ίζοντα. Συνεργαστήκαμε με το ΕΑΓΜΕ, που είναι το πρώην ΙΓΜΕ. Ήρθε εμπειρογνώμονα για τις γεωτρήσεις. Ελέξαμε, είπα, όλες τις γεωτρήσεις. Η μόνη που βρέθηκε να έχει πρόβλημα ήταν η συγκεκριμένη, η οποία σε επανειλημμένες μετρήσεις είχε πρόβλημα. Γι' αυτό και η Περιφέρεια και σωστώς αποφάσισε η Διεύθυνση Υγείας και τη σφράγισε. Άρα, έχουμε τελειώσει με εκείνο το συμβάν. Το νερό ελέγχεται πια τακτικά, όχι μόνο στον Ρήγα Φεραίο, στον Δήμο αυτό, αλλά ελέξαμε μετά από την πρόταση της Περιφέρειας και το Δήμο Κυλελέρ, Αγιάς και Αλμυρού. Όλες οι μετρήσεις πληρούν τα όρια της νομοθεσίας. Έγινε πια, έχουμε ενισχυμένη επιτήρηση και μπορούμε με αρκετή βεβαιότητα να πούμε ότι το νερό ο καταναλωτής μπορεί να το πίνει άφοβα. Οι μετρήσεις γίνονται από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ, που είναι διαπιστευμένο για αυτές τις μετρήσεις και έχει τεράστια εμπειρία. Άρα δεν μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε και είναι σειρά μετρήσεων. Γι' αυτό και η νομοθεσία θέλει σειρά μετρήσεων και όχι μία μεμονωμένη. Δηλαδή, αν πάω εγώ σήμερα και βρω κάτι, θέλει σειρά μετρήσεων για να μπορέσει να βγει ένα συμπέρασμα για μια ακτή. Και τη σειρά των μετρήσεων την έχουμε εμείς. Κριτική πάντως ασκήθηκε από πλευράς των αιρετών που βρίσκονταν στο πάνελ και προς τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, κ. Βενέτη, με την επισήμανση ότι δημιουργήθηκε ένα δυσμενές κλίμα για την περιοχή. Μεγάλη ζημιά στους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα στους ξενοδόχους, εστιατόρες και γενικά σε όλους τους επαγγελματίες, ιδιαίτερα στο Πήλιο. Ευθύνονται αυτά τα πολιτικά σκουπίδια που θέλουν μέσα από παραπληροφόρηση, χωρίς να έχουν ευθύνη το τι λένε, για να προβληθούν, που δυστυχώς βέβαια είστε υποχρεωμένοι να το μεταφέρετε, γιατί είναι από επίσημα χείλη. Είναι ντροπή λοιπόν για ανθρώπους όπως είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η Μαμή όπως τον λέω εγώ, να εξτομίζει χωρίς καμία ευθύνη του λόγου του, χωρίς να έχει στοιχεία, τίποτα απολύτως, και να παραπληροφορεί τον κόσμο. Κλείνοντας την κουβέντα, κύριε Περιφερειάρχη και εσείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, σας δηλώνω υπεύθυνα ότι ο Δήμος Αλμύρου έχει κάνει τις αναλύσεις όλες για το πόσιμο νερό στο θαλάσσιο μέτωπο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είμαστε άγρυπνοι να προστέψουμε. Ο παγαστικός είναι καθαρός και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το οφείλουν να το πράξουν πάρα αυτό. Όσον αφορά βεβαίως και το Υπουργείο Τουρισμού, θα περιμέναμε με μεγαλύτερη στήριξη βεβαίως αυτό το
Πύλιον Πας και το Εύρος και το Θέσσαλη Πας είναι πάρα πολύ καλό, είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά δεδομένων της περιστάσεων περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση από το Υπουργείο Τουρισμού όσον αφορά την προβολή και το καθαρό μήνυμα για την περιοχή μας. Και κατά δεύτερον, δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η μείωση του τζίρου και της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας. Άρα πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία να δούνε στήριξη στους καταστηματάρχες. Χαρακτηριστική ήταν η επισήμανση του κυρίου Μιτζικού, του Δημάρχου Νοτιού Πηλίου, αναφερόμενος και στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων αγγίζει τα όρια της νομικής οδού.